Μέλετης Μελατόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελατόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Μελατόπουλε, είχατε γράψει πριν από περίπου ένα μήνα για την κρίση που περνάει η Νέα Δημοκρατία και μια ενδεχόμενη απονομιμοποίηση που έχει. Είχαμε μιλήσει τότε για το περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αν μπορεί να αναγνώσει σωστά τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από τις εκλογές της Γαλλίας και της Γερμανίας, και τώρα ήρθε αυτή η μεγάλη ανακατάταξη με την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, και θέλω να μας πείτε πόσο συνδέεται η άνοδος του Τραμπ που κυριάρχησε σε όλα στην Αμερική με τη στροφή που προσπαθεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ενώ πέρασε το νομοσχέδιο με το γάμο των ομοφιλοφίλων προσπαθεί να παρουσιαστεί anti-walk, με την χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η διαγραφή και αυτή η αντίδραση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε, ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Κώστας Καραμαλής, εκφράζουν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τις αξίες και τις πολιτικές ιδέες που κυριαρχούν στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1974 μέχρι σήμερα. Ασχέτως τώρα της κυβερνητικής εμπειρίας της πολυετούς της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη αυτή διέπουν κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή σε εθνικά θέματα, ο πατριωτισμός, η πίστη στις παραδοσιακές αξίες, της οικογένειας, της θρησκείας. Υπάρχει, αν θέλετε, η ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, του εθνικού συμφέροντος και στην οικονομία και στη γεωπολιτική. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν άλλαξαν ποτέ μέχρι να έρθει στην εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κυβέρνηση της οποίας και το πνεύμα και πολλά στελέχη ανήκουν περισσότερο στο κλίμα της διακυβέρνησης Σιμίτη. Δηλαδή η πολιτική φιλοσοφία, οι αξίες, οι προτεραιότητες δεν είναι αυτές μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα τα βασικά στοιχεία του κινήματος Walk, την πολιτική ορθότητα, την πολιτισμικότητα. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει στη Βουλή ότι εγώ δεν είμαι νατιβιστής. Δηλαδή δεν πιστεύω στην προτεραιότητα των αυτοχθόνων έναντι των μεταναστών. Είναι μια κυβέρνηση η οποία αισθάνεται υπερήφανη για την, ας πούμε, μετανάστευση πληθυσμών από την Ασία και την Αφρική στην Ελλάδα. Κατ' επανάληψη έχει εξάρει μια πολυπολιτισμική προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ δεν τα κρίνω αυτά, απλά τα περιγράφω. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση που θέσπισε διάφορα μέτρα όπως το γάμο των ομοφύλων. Αυτά όλα δεν βρήκαν σύμφωνη τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα και στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση να παραπέει σε ποσοστά κάτω του 30%. Επομένως, έχει επέλθει μια απονομιμοποίηση της κυβέρνησης και όσον αφορά την ελληνική κοινωνία ευρύτερα και όσον αφορά τη σχέση της με το κόμμα. Αντιθέτως, ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Κώστας Καραμαλής, στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο φέτος το καλοκαίρι, ανέδειξαν τις διαφορές της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα του χώρου της κεντροδεξιάς, δηλαδή του χώρου που βρίσκεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ακροδεξιά, ας πούμε, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ανέδειξαν λοιπόν τις διαφορές αυτού του χώρου με την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά εν ονόματι αυτού του χώρου, αλλά δεν κυβερνά βάσει των αξιών αυτού του χώρου. Το αντίθετο. Στη συνέχεια, ο Σαμαράς έγινε ένα είδος εκφραστή αυτής ακριβώς της διαφοράς και της ρήξης μεταξύ της βάσης και της σημερινής ηγεσίας. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν, ας πούμε, επεσήμανε ότι η πολιτική της κυβέρνησης αυτής στα ελληνοτουρκικά οδηγεί, ας πούμε, σε μια διολίσθηση της ελληνικής πλευράς έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού,
Ο Πρωθυπουργός έχασε την ψυχραιμία του και έκανε κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι μοιραίο για την παραμονή του στη διακυβέρνηση της χώρας. Διέγραψε έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει αρχηγός του κόμματος, ιστορικός τέλεχος αυτής της παράταξης και πρώην Πρωθυπουργός. Επομένως, δεν είναι μόνο όμως οι θεσμικές ιδιότητες που κατήχε ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν, είναι η σχέση του με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ ισχυρή, και κυρίως είναι η απήχηση των ιδεών του στην βάση της Νέας Δημοκρατίας, που συμφωνεί περισσότερο με τον Σαμαρά παρά με τον Μητσοτάκη. Επομένως, στην ουσία, τι έκανε μαζί με τη διαγραφή Σαμαρά, διέγραψε και την αντίληψη του, την κυρίαρχη αντίληψη στην βάση της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτήν ήρθε σε ρήξη. Δεν ήρθε σε ρήξη μόνο με το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ήρθε σε ρήξη με αυτό που είναι πράγματι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε πολιτισμική, ούτε πολιτικά ορθή, ούτε το κίνημα WOK, ούτε, ας πούμε, εκφράζει ένα πνεύμα αντίστοιχο με τον κύριο Σιμίτη, ούτε ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική, ας πούμε, κατευναστική και ενδοτική, ούτε έχει περισσότερη συνάφεια με το κόμμα των Δημοκρατικών στην Αμερική. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό ο μέσος νεοδημοκράτης. Με αυτόν ήρθε σε ρήξη ο Μητσοτάκης. Όχι μόνο με τον Σαμαρά, αλλά κυρίως με το μέσο νεοδημοκράτη. Γι' αυτό θεωρώ ότι η διαγραφή αυτή σηματοδοτεί την αρχή πολύ σοβαρών εξελίξεων, που κατά τη γνώμη μου θα οδηγήσουν και σε μια ριζική μεταβολή καταστάσεων μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου και του διεθνούς πλαισίου. Το διεθνές πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Δαμοπολίτη, είναι η πλήρης απόρριψη του όλου αυτού του πολυπολιτισμικού walk συνοθηλεύματος, το οποίο είχε τα τελευταία χρόνια αναδυθεί στην Αμερική και είχε προκαλέσει ένα είδος, αν θέλετε, δυσφορία στην αμερικανική κοινωνία. Είναι ένα κίνημα το οποίο έχει καθαρώς φασιστικά χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει φασιστικά? Ότι προσπαθεί να ελέγξει τη συνείδηση και τη σκέψη των ανθρώπων. Αυτό είναι ο φασισμός. Και δεν ανέχεται την αντίθετη άποψη. Το κίνημα WOK, το κίνημα της πολυπολιτισμικότητας, της πολιτικής ορθότητας, είναι ένα κίνημα το οποίο προσπαθεί να προσδιορίσει τη σκέψη και τη δημόσια έκφραση, αλλά και την ιδιωτική έκφραση των απλών ανθρώπων και της ελίτ, αλλά και των απλών ανθρώπων, και έχει πλήρη δυσανεξία προς την αντίθετη άποψη. Το είδαμε και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία στην Ελλάδα εξεπροσώπησε αυτό ακριβώς το πνεύμα, χαρακτήρισε όσους διαφωνούσαν μαζί τους κατά καιρούς για διάφορα θέματα ψεκασμένους, γραφικούς, ακροδεξιούς, ακραίους, φασίστες. Δηλαδή, η αντίδραση της κυβέρνησης προς αυτούς που, ξέρω εγώ, διαφωνούσαν με τον εμβολιασμό. Εγώ ήμουν υπέρ του εμβολιασμού, αλλά ήμουν κατά του να στοχοποιούνται αυτοί που αρνούνται τον εμβολιασμό ως, ξέρω εγώ, διαβαραγμένοι, ψεκασμένοι κτλ. Αλίμονο. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Τι λέμε τώρα? Απέναντίας, ας πούμε, οι εκφραστές και τα φερέφωνα αυτής της κυβέρνησης αποδίθηκαν σε έναν αγώνα αμαύρωσης, δυσφήμισης, απαξίωσης όσων διαφωνούσαν με τις κατά καιρούς κυβερνητικές επιλογές. Αυτό λοιπόν όλο τον κόσμο τον εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς, και νομίζω ότι αυτός είναι που εκφράζει ακριβώς τη μεγάλη πλειοψηφία της κεντροδεξιάς. Θα συζητήσουμε μετά για αυτό, για αυτές τις προεκτάσεις, τις δυνητικές που μπορεί να έχουμε και τις εξελίξεις. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στο θέμα. Αν να τρέξουμε πίσω την περίοδο που ήταν προς ψήφιση το επίμαχο νομοσχέδιο, που κατά πολλούς συναδέλφους σας έχει κάνει τεράστια ζημιά και το έχει αντιληφθεί ο Πρωθυπουργός και βάσει και του περιβάλλοντος του διεθνούς που είπατε, προσπαθεί να κάνει μια στροφή. Αν να τρέξουμε λοιπόν πίσω, θα δούμε δηλώσεις όπως πρέπει να αποφύγουμε την τυραννία της πλειοψηφίας, ενώ σε αυτή την περιβόητη συζήτηση, ας πούμε, με τον Μπρίκνερ, που είναι και αντιγόκ ο συγκεκριμένος, οπότε είναι σημειολογικό, μίλησε για την τυραννία της μειοψηφίας. Αυτό, ο τρόπος δηλαδή και ο χρόνος που θέλει να κάνει τη στροφή, μπορεί να πείσει που την ίδια στιγμή, για να απαντήσετε συνολικά, ο σκληρός πυρήνας του Μαξίμου είναι μαχόμενος γοκ, και αν πάρω, ας πούμε, και αυτά που γίνονται στο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή ένα πρωτοσέλιδο με τις εστίας είχε, ας πούμε, μαθητικοί αγώνες λογομαχίας υπέρ και κατά της ομοφιλοφιλίας, και η υφυπουργός, ας πούμε, η κυρία Ζέτα Μακρύ, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους εισηγήσεις. Αλλά πριν από αυτά όμως είχαμε και
57 βουλευτές που είχαν αντιδράσει. Δεν αναγνωσε σωστά όλα αυτά τα μηνύματα ο κύριος Πρωθυπουργός για να φτάνει σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είχε μια ατζέντα δική του, την οποία προώθησε σε πείσμα και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Απόδειξε ότι ένας τεράστιος αριθμός βουλευτών, το 1/3 περίπου, δεν ψήφισε το νόμο για το γάμο ομοφύλων, έτσι. Δεν το ψήφισε. Νομίζω 51 βουλευτές, κάτι τέτοιο. Και σε πείσμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, βέβαια και πολλοί άλλοι διαφωνούσαν, αλλά το ψήφισαν διότι ένας βουλευτής θέλει να διατηρήσει τη θέση του στον κομματικό μηχανισμό και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, και σε πείσμα βεβαίως της κοινής γνώμης, όλες οι μετρήσεις τις οποίες έδειχναν την αντίθετη ακριβώς άποψη από αυτή τη κυβέρνηση. Είχε λοιπόν την ατζέντα του, την οποία προσπάθησε πεισματικά να προωθήσει. Και τώρα λοιπόν που το κλίμα άλλαξε, διότι στις ΗΠΑ η νίκη του Τραμπ θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, ήδη έχει. Πράγματι είπε λοιπόν κάτι που ήταν ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που είχε πει προηγουμένως. Είχε μιλήσει, μιλώντας με έναν ηθοποιό, νομίζω, ότι μίλησε για την τυραννία της πλειοψηφίας, και τώρα πράγματι με τον Μπρικνέρ είπε για την τυραννία της μειοψηφίας. Νομίζω αυτά που πιστεύει ο σημερινός πρωθυπουργός είναι αυτά που είπε προηγουμένως. Αυτά που λέει τώρα νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια προσαρμογής στο ρεύμα το οποίο εκπορεύεται από τη νίκη του Τραμπ. Είναι σαφές ότι ο άνθρωπος αυτός ιδεολογικά πρόσκειται εκεί, και πολλές κυβερνητικές επιλογές του, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, συνεργάτες στο Μαξίμου, δείχνουν ότι έχει ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα που δεν είναι αυτό της παραδοσιακής κεντροδεξίας, είναι αντίθετο από αυτό της παραδοσιακής κεντροδεξίας, και αυτό το στίγμα του σημερινού πρωθυπουργού είναι μειοψηφικό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου και του διεθνούς, ας πούμε, κλίματος, θα επιστρέψει στην αυθεντική της, ας πούμε, ιδεολογική μορφή, η απομάκρυση από την οποία της έχει στοιχήσει πάρα πολύ σε ψήφους, διότι ένα ποσοστό 20% κεντροδεξιών ψήφων βρίσκεται σε άλλα κόμματα, ενώ τα κόμματα Βελόπουλου, Νίκη, Λατινοπούλου κτλ. Ένα δε μεγάλος αριθμός ψήφων απέσχει από τη... Δεν εμφανίστηκε στις τελευταίες εκλογές. Νομίζω 1 εκατομμύριο περίπου ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις μετρήσεις, δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει μια καινούρια έκφαση της κεντροδεξίας, ιδεολογικά αυθεντική και κοντά στο πιστεύω του μέσου κεντροδεξιού. Επειδή το είχατε θίξει και στο παρελθόν, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εξουσία, όλα τα κόμματα δεξιότερα της δεξιότητας έφταναν περίπου στο 7,5-8%, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα ξεπερνάνε το 20%. Δεδομένης αυτής της συγκυρίας με την διαγραφή του Πρωθυπουργού, εκτιμάτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί ψηφοφόρων και δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών και όλων αυτών των ανδρώμων που είναι διάσπαρτη δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Ακούστε, θα απαντήσω εντελώς ειλικρινά. Το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, το τι προτίθεται να κάνει, το τι σκέφτεται να κάνει, το τι συζητάει να κάνει, δεν το γνωρίζω. Δεν έχω καμία απολύτως πληροφόρηση. Προφανώς θα έχουν κάποια ιδέα στενή του συνεργάτες. Ο Χρήστανος Βαζαρίδης, ο κ. Τσιότσιας κτλ. Στο ερώτημα όμως αν μπορεί, η απάντηση είναι σαφέστατα και μπορεί. Θα σας έλεγα δε ότι μαζί με τον εξαιρουμένο του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει καμία πρόθεση να κινηθεί, είναι ο μόνος που μπορεί. Και όχι μόνο είναι ο μόνος που μπορεί ο Σαμαράς, αλλά θεωρώ ότι αν αποφασίσει να συγκροτήσει μια νέα μορφή της κεντροδεξιάς, δεν θα έρθει μαζί του μόνο ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς το μεγαλύτερο, δεν θα έρθει μαζί του μόνο ο κόσμος που διέρευσε προς άλλα κόμματα, δεν θα έρθουν μαζί του μόνο αυτοί οι οποίοι έκαναν αποχή από τις εκλογές και δεν ψήφισαν το ίδιο το κόμμα, θα έρθει μαζί του και ένα μέρος από την πατριωτική κεντροαριστερά, το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι τηρουμένο των αναλογιών φυσικά θα γίνει αυτό που έγινε το 1951,
όταν το φθαρμένο Λαϊκό Κόμμα που κυβερνούσε τα τελευταία 4 χρόνια υπό τον Τίνο Τσαλδάρη έχασε τις εκλογές του 50 και του 51, εμφανίστηκε ο Σταρδάρης Παπάγος, ίδρυσε το συναγερμό και όλη η κεντροδεξιά και ένα μέρος κεντροαριστεράς τότε προσεχώρησαν στον συναγερμό και ο Ντίνος ο Τσαλδάρης, ο πανίσχυρος πρωθυπουργός της προηγούμενης τετραετίας, έμεινε με ένα βουλευτή. Μάλιστα. Εξαερώθηκε το Λαϊκό Κόμμα, διότι όλοι πήγαν στον συναγερμό, ο οποίος εξέφραζε την επόμενη μέρα. Εάν ο Σαμαράς λοιπόν αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να επανασυσπυρώσει, την κεντροδεξιά σε μια νέα βάση, στη βάση του πατριωτισμού, του εθνικού κράτους, της εθνικής αξιοπρέπειας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης κτλ. Η απήχησή του θα είναι τεραστία και νομίζω ότι θα ξαναγίνει από την αρχή η κεντροδεξιά σε ένα νέο σχήμα πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος. Η ζήτηση του κόσμου είναι αυτή. Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ίσως το πιο αιχμηρό στοιχείο της συνέντευξης που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στο Βήμα και που οδήγησε και στην διαγραφή του ήταν η σκληρή κριτική που έκανε στα ελληνοτουρκικά, τους χειρισμούς της κυβέρνησης και κατηγόρηση για υποχωρητικότητα. Και αυτό όλο σε μια φάση που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίο της θάλασσας, να λέει ότι θέλει να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο και στα ιδιωτικά όργανα τα οποία είναι αρμόδια και να δούμε την νόμιμη οδό, φέρνει ένα σκοτεινό τοπίο. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει κάποιες κινήσεις υποχωρητικές, που μέσα σε αυτό θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ελληνική και να έχει επόμενη μέρα που θα φύγει από τη μία και μόνη διαφορά που έχουμε, ας πούμε, στο Αιγαίο με την Υβαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αν λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείξει δείγματα υποχώρησης, δεν θα ηρωποιηθεί ο Αντώνης Σαμαράς? Ακούστε, όλα αυτά ξεκίνησαν από την παρέτηση του Ρούσου Κούνδουρου, πολιτικού διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών, διπλωμάτη καριέρας με μακρά εμπειρία, ο οποίος αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Γεραπετρίτη Φιντάν, με κάποια δικαιολογία τέλος πάντων, και ο οποίος παραιτήθηκε με ένα ηχηρό τρόπο, δηλώνοντας ότι διεξάγεται ένα είδος μυστικής διπλωματίας προχωρημένης, για την οποία η κοινή γνώμη και η Βουλή και το πολιτικό σύστημα γενικότερα δεν έχουν ιδέα. Με αυτό αφορμή ο Σαμαράς ζήτησε την παρέτηση του Γεραπετρίτη. Θεωρώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει, ας πούμε, σε συνυπογραφή με τους Τούρκους συνυποσχετικού που θα περιέχει κάτι παραπάνω από την μία και μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή την Υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση αυτή να παραμείνει στην εξουσία πάνω από 48 ώρες. Θα ανατραπεί πάρα αυτά, διότι είναι μια εγκατάλειψη και μια, ας πούμε, απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας. Δεν νομίζω ότι θα τολμούσε κάποια κυβέρνηση να το κάνει. Μπορεί όμως, ενδεχομένως, δεν το ξέρω αυτό, να υπήρξε μια σχετική συζήτηση μεταξύ του Γεραπετρίδη και του Φιντάν, με την έννοια ότι η τουρκική πλευρά απέτησε, ας πούμε, κάποια πράγματα και η ελληνική πλευρά τα συζήτησε. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση όλα αυτά να καταλήξουν σε κάποια διμερή συμφωνία που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν μιλάω για την ελληνική, τα ελληνικά συμφέροντα, μιλάω αυστηρά για το διεθνές δίκαιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για το Αιγαίο. Δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να καταργήσει το διεθνές δίκαιο επειδή φοβάται τους Τούρκους. Το διεθνές δίκαιο ισχύει και στο Αιγαίο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ισχύει απολύτως στο Αιγαίο. Η εθνική κυριαρχία προβλέπεται από τις συνθήκες. Αυτά δεν παραβιάζονται από κάποια κυβέρνηση ή κάποιον υπουργό ή κάποια συζήτηση που γίνεται με τους Τούρκους. Επομένως, συμπεραίνω ότι συζήτηση μπορεί να γίνεται. Αν η συζήτηση έχει συμπεριλάβει πράγματα που δεν πρέπει να συμπεριλάβει, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αυτός που την κάνει πρέπει πράγματι να φύγει ταχύτατα. Αλλά πάντως ότι θα φτάσει μια κυβέρνηση, ας πούμε, να εγκαταλείψει το διεθνές δίκαιο και την ελληνική εθνική κυριαρχία,
Το θεωρώ αδιανόητο και έστω και προληπτικά καλά έκανε ο Αντώνης Σαμαράς και είπε αυτά που είπε. Μάλιστα, κύριε Μιλωτόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνατε. Είσαστε διαφωτιστικότατος και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαπολίτη.